Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2019, με την Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης να έχει ανοίξει τις πύλες της για άλλη μια φορά, με τα όσα προβλήματα έχει δημιουργήσει αυτό. Εμείς εδώ, Γιάννης Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και Σωτής Δασκαλάκης από την κονσόλα, θα σας κρατήσουμε στην τροφή για τις επόμενες 2 ώρες. Θα ασχοληθούμε κατά βάση με εταιρείες οι οποίες βρίσκονται στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και από εκεί και πέρα θα έχουμε και κάποια άλλα θεματάκια που θα αναφέρουμε, τα οποία τα λαμβάνουμε μέσω του διαδικτύου. Έχουμε επίσης διαγωνισμό, γι' αυτό να είστε συντονισμένοι και να έχετε τα κινητά σας έτοιμα στο χέρι. Θα σας πω αμέσως μετά πώς θα λάβετε μέρος και τι ακριβώς είναι. Και να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι για αυτό το διάστημα χορηγός της εκπομπής μας είναι η Fiat Jeep Κουματζιάς. Γι' αυτό στην έκθεση φέτος υπάρχει σοβαρός λόγος για να πάτε να δείτε το περίπτερο της Fiat. Και αυτός δεν είναι άλλος διότι υπάρχει τρόπος να κάνεις 77 χιλιόμετρα με μόνο 3 ευρώ. Με μόνο 3 ευρώ. Να γεμίζεις το πόζο τόσο χρησιμοποιώντας τα κέρματα που έχεις στην τσέπη σου. Όσον αφορά και επιβατικό και επαγγελματικό αυτοκίνητο, πηγαίνετε, δείτε στο περίπτερο της Fiat, το Fiat Panda, και στην επιβατική του έκδοση, αλλά και στην επαγγελματική του. Και, συγγνώμη, θα μπορείτε να δείτε και το Fiat Fiorino, το επαγγελματικό, όλα αυτά κινούμενα με φυσικό αέριο. Πήγαινε και δείτε πώς μπορείτε να αποκτήσετε ένα Fiat Panda και ένα Fiat Fiorino με φυσικό αέριο για να κάνετε την απόλυτη οικονομία. Λοιπόν, αυτά για την ώρα και συνεχίζουμε. Όπως σας είπα και πριν από λίγο, και το προηγούμενο Σάββατο είχαμε αναφέρει για το θέμα των διαγωνισμού που θα έχουμε σήμερα. Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να συνεργαζόμαστε με την εταιρεία συγγνώμη, Όψης Πολιτισμού, η οποία θα μας έχει δώσει 2 μονές προσκλήσεις για την επερχόμενη συναυλία του Γιάννη Πάριου, η οποία θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Μάνος Κατράκης του Δήμου Σικαιών. 2 μονές προσκλήσεις. Όχι 2 διπλές, είναι ατομική. 1 για κάθε άτομο που θα την κερδίσει. Ο τρόπος λοιπόν που μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό είναι να πάρετε το κινητό σας τηλέφωνο, να γράψετε μήνυμα FM κενό και το όνομα τεπώνυμό σας και να το στείλετε στο 54526. FM κενό, το όνομα τεπώνυμό σας στο 54526. Και στο τέλος της σημερινής εκπομπής, εκεί γύρω στις 11 παρα 5, θα βγουν οι 2 νικητές και θα σας πω και πώς θα πάτε να παραλάβετε τα εισιτήριά σας. Για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την επικαιρότητα, ο Άρης Ζωγράφος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, ορμόμενος από τα τελευταία περιστατικά δυστυχημάτων τα οποία υπέτη, ήταν οδηγοί οι οποίοι οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ, είχε στείλει ένα μήνυμα το οποίο αναφέρει ότι δεν υπάρχει ποσότητα ενοπνεύματος στο αίμα που να θεωρείται ακίνδυνη για την οδήγηση. Τα όρια που έχουν θεσπίσει τα κράτη είναι καθαρά νομικά όρια που διαφέρουν από χώρα σε χώρα και καθρεφτίζουν το ισοζύγιο αδιαφορίας κάθε κράτους για τους πολίτες και αποσκοπούν καθαρά σε εισπρακτικούς σκοπούς. Επίσης αναφέρει ότι δεν θα έπρεπε κανείς να ξεγελαστεί και να θεωρεί την εφορία που προξενεί το ενόπνευμα σαν αύξηση της ικανότητας για οδήγηση. Στη χώρα μας, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, συγκεκριμένα στο άρθρο 42, αναφέρει ότι για έναν οδηγό το επιτρεπόμενο όριο ενοπνεύματος με τη μέθοδο της αιμοληψίας είναι 0,5
0,5 της χιλίης, ενώ με την μέθοδο της εκπνοής είναι στα 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα. Με την προϋπόθεση ότι η μέτρηση γίνεται με ειδικά πιστοποιημένα αλκοολόμετρα. Όμως η πραγματικότητα και οι αριθμοί λένε άλλα πράγματα. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία που δημοσίησε ο κύριος ζωγράφος, επισημαίνει ότι με ποσότητα αλκοόλ στο αίμα μεταξύ 0,1 και 0,2 μιλιγκράμμα ανά ml, η πιθανότητα εμπλοκής ενός οδηγού σε τροχαία σύγκρουση είναι διπλάσια. Με ποσότητα αλκοόλ στο αίμα που είναι 0,3 και 0,5, η πιθανότητα εμπλοκής είναι 11 φορές μεγαλύτερη. Και όσο πάμε ανεβαίνουμε, με ποσότητα αλκοόλ στο αίμα μεταξύ 0,6 και 1, η πιθανότητα ανεβαίνει σε 48 φορές περισσότερο. Και αν φτάσουμε στα επίπεδα του μεταξύ του 1 και του 1,5 μιλιγκράμμα ανά ml, η πιθανότητα εμπλοκής σε τροχαία σύγκρουση είναι 380 φορές μεγαλύτερη. Επίσης, ο κύριος ζωγράφος κατέθεσε μια ολοκληρωμένη πρόταση στους αρμόδιους φορείς, η οποία αναφέρει πως πρέπει να αλλάχτούν τα όρια αλκοόλ, θεσπίζοντας 0 μιλιγκράμμ ανά ml σε οποιονδήποτε οδηγεί οποιοδήποτε όχημα. Θα πρέπει να ακυρωθεί η θεματική ενότητα αλκοόλ και οδήγηση και τις ερωτήσεις σε όλα τα βιβλία και να ενταχθεί θεματική ενότητα με τίτλο «Η κοινωνία της κυκλοφορίας ως βιωματικό μάθημα» σε όλη την υποχρεωτική εκπαιδευτική διαδικασία και τους υποψήφιους οδηγούς. Επίσης, λέει ότι ας κάνουμε όλη σημαία μας την απαράβατη αρχή «Δεν πίνω όταν οδηγώ και δεν οδηγώ όταν πίνω». Γι' αυτό φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνούμε. Καλό θα είναι να μην πίνουμε καθόλου. Τώρα βέβαια δεν γίνεται πάντα αυτό, θα πεις θα βγεις έξω, θα και δεν μπορεί να βγεις τίποτα απολύτως, αλλά κανονικά έτσι θα έπρεπε να είναι. Λοιπόν, βλέπετε ότι τα νούμερα ανεβαίνουν δραματικά και το κακό είναι ότι σε αυτά που λέει ο κύριος ζωγράφος δυστυχώς και έχει απόλυτο δίκιο. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα σε περιπτώσεις εδώ στην πόλη μας, μέσα στην τελευταία εβδομάδα κιόλας, σε οποία είχαμε πάλι θανατηφόρα ατυχήματα λόγω οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ. Είναι κάποια πράγματα που, όπως και να το κάνουμε ρε παιδιά, πρέπει να τα βάλουμε στο κεφάλι μας. Θες να βγεις να οδηγείς αυτοκίνητο, θα βγεις με την παρέα σου, διαλέξτε ποιος θα πιει. Ακόμα χειρότερα δε αν οδηγείς δίτροχο. Είναι πολύ πιο εύκολο να χάσεις τη ζωή σου οδηγώντας δίτροχο ενώ έχεις πιει. Γι' αυτό μάθετε να μην πίνετε καθόλου, αν είναι δυνατόν, όταν ξέρετε ότι μετά από τη διασκέδαση που έχετε να πάτε θα οδηγήσετε. Δεν είναι κάτι φοβερό. Θα μπορέσετε να το αντέξετε. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πούμε την πρώτη μας ειδησούλα. Θα μιλήσουμε για ένα μοντέλο στο οποίο γενικώς ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα φυσικά έχει γράψει τη δική του ιστορία και δεν μιλάμε για άλλο από το Golf, το GTI. Ήρθε λοιπόν και στην Ελλάδα επιτέλους η ειδική έκδοση Golf GTI TCR, το οποίο σημαίνει το Touring Car Racing, το οποίο είναι πρωτάθλημα αγωνιστικών αυτοκινήτων τουρισμού και είναι η δυνατότερη έκδοση golf που έχει πατήσει ποτέ τους δρόμους της Ελλάδος. Το πακέτα τα επιπλέον που προσφέρει από το απλό, ας πούμε, GTI είναι, ας πούμε, με πολύ λίγα λόγια κιόλας, ότι πλέον ο υπερτροφοδοτούμενος δίλητρος κινητήρας θα αποδίδει 290 ύπους από τις 5.400 στροφές έως τις 6.400, το οποίο είναι περίπου 45 άλογα παραπάνω από το Golf GTI Performance.
Λοιπόν, η μέγιστη ροπή που θα έχει το γκολφ είναι περίπου στα 380 νιουμόμετρα σε μια ευρεία περιοχή στροφών περίπου από τις 1950 έως τις 5300. Από εκεί και πέρα φυσικά θα υπάρχει το 7-τάχυτο το DSG κυβότιο και φυσικά θα έχει δύο επιπλέον ψυγεία νερού που θα βρίσκονται μπροστά και θα είναι ίδια με εκείνα του τετρακίνητου Golf R. Αν θέλουμε να πούμε για τελική, η τελική θα αγγίζει τα 250 χιλιόμετρα την ώρα, η οποία θα μπορεί να φτάσει μέχρι τα 260 με την αφαίρεση του ηλεκτρονικού περιοριστή. Ενώ μια αεροτομή στο πίσω μέρος θα διασφαλίσει την απαιτούμενη κάθετη δύναμη για να μπορεί να σταθεί το αυτοκίνητο στο δρόμο. Το Golf λοιπόν GTI TCR κάνει το 0% σε μόλις 5,6 δευτερόλεπτα, ενώ η μέση κατανάλωση που δηλώνει η Volkswagen είναι περίπου στα 6,7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Από εκεί και πέρα υπάρχει ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό και 4 οδηγικά προφίλ, τα οποία είναι τα κλασικά Eco, Normal, Sport και Individual, το οποίο φυσικά το individual προσφέρει μια προσωποποιημένη ρύθμιση του τιμονιού, της απόδοσης του κινητήρα του κυβωτίου και της προαιρητικής ανάρτησης Dynamic Chassis Control. Το διάλειμμα να συνεχίσουμε λίγο με τη Volkswagen, καθώς το επερχόμενο μοντέλο της ID3 ξεπέρασε τις 30.000 προπαραγγελίες, εκπληρώνοντας τον εμπορικό στόχο που είχε τεθεί από την εταιρεία. Για να το πούμε καλύτερα, η έναρξη λοιπόν της έκθεσης Φραγκφούρτης που είναι σε λίγες μέρες ήταν το χρονικό όριο που είχε θέσει η Volkswagen για τη συμπλήρωση 30.000 προπαραγγελιών για το ID3. Και αυτό ακριβώς επιτεύχθηκε πριν από λίγες μέρες. Πάντως ήταν πολλοί αυτοί που είχαν πει από το Μάιο πως η Volkswagen είχε βάλει σχετικά χαμηλά τον πύχη. Καθώς ήδη από το πρώτο 24ωρο της έναρξης διαδικασίας υποδοχής παραγγελιών είχαν συγκεντρωθεί 10.000 προπαραγγελίες για το πρώτο αποκλειστικά ηλεκτρικό μοντέλο της Volkswagen. Τελικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Volkswagen, οι 5 πρώτες σε όγκο παραγγελιών χώρες ήταν η Γερμανία, φυσικά όπως είναι αυτονόητο, η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Μεγάλη Βρετανία. Οι 30.000 προπαραγγελίες αφορούν την έκδοση First Edition, η οποία θα προσφέρεται με την μπαταρία μεσαίας χωρητικότητας των 56 κιλοβατόρων με αυτονομία 420 χιλιόμετρων, και στη Γερμανία θα κοστίζει κάτω από 40.000 ευρώ. Η παραγωγή της συγκεκριμένης έκδοσης αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2019 και η παράδοση των πρώτων οχημάτων αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα του 2020. Με την ειδική έκδοση λανσαρίσματος, το ID3 λοιπόν θα προσφέρεται σε 3 διαφορετικές εκδόσεις μπαταρίας με 45, 58 και 77 κιλοβατόρες και αυτονομία 330, 420 και 550 χιλιόμετρων αντίστοιχα. Και φυσικά όλα τα μοντέλα θα διαθέτουν ηλεκτροκινητήρα 200 παρακαλώ ύπων και θα έχουν τελική ταχύτητα τα 180 χιλιόμετρα την ώρα. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car. Λοιπόν, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, θα έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα από τις εταιρείες οι οποίες βρίσκονται ήδη στην έκθεση για να μας παρουσιάσουν κάποια συγκεκριμένα μοντέλα. Επίσης, να μην ξεχνάτε ότι έχουμε το διαγωνισμό που τρέχει για τη συναυλία του μεγάλου Γιάννη Πάριου στο θέατρο Μάνος Κατράκης του Δήμου Σικεών. Εμείς σας προσφέρουμε 2 μονές προσκλήσεις από την όψη πολιτισμού και αυτά, για να το κερδίσετε θα πρέπει να πάρετε το κινητό σας στο χέρι, να γράψετε FM κενό το όνομα το επώνυμό σας και να το στείλετε στο 54526. FM κενό το όνομα το επώνυμό σας 54526 για 2 μονές προσκλήσεις για τη συναυλία του Γιάννη Πάριου στις 10 Σεπτεμβρίου. Επίσης να μην ξεχνάμε και το χορηγό της εκπομπής, η οποία είναι η Fit Jeep Κουρματζιάς για αυτό το μήνα, και
Θέλεις να δεις πώς θα κάνεις 77 χιλιόμετρα με μόνο 3 ευρώ. Πήγαινε στην έκθεση να δεις επαγγελματικά και επιβατικά μοντέλα τα οποία κινούνται με φυσικό αέριο και μιλάμε συγκεκριμένα για το Fiat Panda και το Fiat το Fiorino τα οποία πλέον κυκλοφορούν και στην έκδοση με φυσικό αέριο για να δεις πώς μπορείς να κάνεις οικονομία και να γεμίζεις το αυτοκίνητό σου χρησιμοποιώντας κέρματα. Fiat Κουματζιάς λοιπόν στην έκθεση, πηγαίνετε να δείτε τα Fiat με τα οποία μπορείτε να κινηθείτε με φυσικό αέριο. Λοιπόν, όπως είπα λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τους αντιπροσώπους των εταιριών που είναι στην έκθεση και θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Γιάννη Μεθενίτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος δημοσίας γεύσεων του Nissan. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, εσείς. Χαίρομαι που είμαι στη Θεσσαλονίκη, μας έδωσε την ευκαιρία η Διεθνής Έκθεση να έρθουμε και να δείξουμε από κοντά τα αμυγός ηλεκτροκίνητα μοντέλα μας. Νομίζω ότι η πόλη θα τα αγκαλιάσει και δείχνουμε και το μέλλον στην αστική κινητικότητα. Βεβαίως. Λοιπόν, τι θα δούμε στο περίπτερό σας στην έκθεση? Να διευκρινίσω ότι δεν είναι περίπτερό μας. Μας φιλοξενεί για δεύτερη χρονιά ο συνεταιρισμός των ραδιοταξί Taxiway και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ένας πολύ δυνατός συνεταιρισμός αυτοκινητιστών. Εκεί θα έχουμε λοιπόν στον κεντρικό άξονα μπροστά από το περίπτερο 15 το αμυγός ηλεκτροκίνητο αντιβατικό Leaf που είναι πρωτοπόρο σε πωλήσεις. Ξεπεράσει από τότε που βγήκε το πρώτο γενιάς μοντέλο τις 400.000 πωλήσεις παγκοσμίως. Και θα έχουμε και το νέο αυτοκίνητο, το e-Evalia, είναι ένα van επταθέσιο, το οποίο βγαίνει βέβαια και σε φορτηγάκι, σε αμυγός επαγγελματική εκδοχή. Ένα αυτοκίνητο λοιπόν θα το έχουμε εμείς στην επταθέσια εκδοσή του, που πιστεύουμε ότι είναι ιδανικό για τους αυτοκινητιστές, για ανθρώπους που ασχολούνται με τις επαγγελματικές μεταφορές, αστικές μεταφορές αν θέλετε, με μισθωμένα οχήματα. Ένα αυτοκίνητο που λειτουργεί αμυγός με ρεύμα, με μπαταρίες. Έχει μια αυτονομία που φτάνει στην πόλη μέσα τα 300 χιλιόμετρα με τους νέους τα νέα αυστηρά πρότυπα του WLTP και σε μεικτό κύκλο οδήγησης, δηλαδή συνδυαστικό κύκλο, είτε στην πόλη είτε και εκτός της πόλης, έχει μια ακτίνα, μια εμβέλεια 200 χιλιόμετρων. Νομίζω μια πολύ καλή ευκαιρία να γνωρίσει ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη και ο επαγγελματικός κόσμος αυτά τα αυτοκίνητα, γιατί το μέλλον είναι εκεί, έχουν να προσφέρουν πολλά. Είναι μια καθαρή μετακίνηση, μια βιώσιμη μετακίνηση, χωρίς κόστος χρήσης και κτήση ίσως να είναι ψηλά, αλλά η χρήση είναι πάρα πολύ χαμηλή με τα έξοδα για σέρβις αμελητέα. Αυτή την κίνηση την έχουν αγκαλιάσει ας πούμε, οι επαγγελματίες, δηλαδή δείχνουν ενδιαφέρον ως προς το ηλεκτρικό ταξί? Κοιτάξτε, ενδιαφέρον υπάρχει σίγουρα. Βέβαια έχουν να γίνουν πολλά ακόμα από την πλευρά της πολιτείας. Υπάρχει βούληση από ό,τι φαίνεται και με τη νέα κυβέρνηση. Έχουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ηλεκτροκίνηση. Μένει κάποια πράγματα από αυτό το σχέδιο να γίνουν πράξη έστω και σταδιακά. Ήδη υπάρχουν πολλά κίνητρα στην Ευρώπη και για επαγγελματικά αυτοκίνητα τέτοιου τύπου, αλλά και για ιδιώτες, γενναίες επιδοτήσεις. Και τα αυτοκίνητα αυτά έχουν μπει με ένα πολύ σεβαστό μερίδιο αγοράς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα είμαστε ουραγοί σε αυτές τις εξελίξεις. Πρέπει να δούμε πολλά ακόμα. Η τεχνολογία υπάρχει, θα εξελίσσεται συνεχώς. Μένουν να γίνουν κάποια πράγματα για την πολιτεία με κάποιες μορφές κινήτρων και υποδομών που θα ευνοήσουν αυτή τη μορφή κινητικότητας. Μάλιστα. Συγκεκριμένα, εδώ στη Θεσσαλονίκη γενικώς υπάρχουν σημεία φόρτισης? Εξ όσο γνωρίζω, έχει κάποια σημεία και η περιφέρεια και ο Δήμος. Ίσως να μην είναι και πάρα πολλά. Βέβαια έχει να κάνει αναλογικά και με τα οχήματα που κυκλοφορούν στην πόλη. Ναι, σαφώς. Αντίστοιχες περιπτώσεις συναντάμε και στην Αθήνα, αν θέλετε, που ζω και εγώ εκεί καθημερινά. Κάποια πρωτοβουλία έχει γίνει σε επίπεδο υποδομών από κάποιες εταιρείες εμπορίας καυσίμων και πετρελοειδών, όπου έχουν βάλει τάχοι φορτιστές κατά μήκος οδικών αξώνων μεγάλων, όπως είναι η Ιωνία Οδός και η Παφέ. Αχα. Ναι, υπάρχουν δηλαδή και από την ιδιωτική πρωτοβουλία κάποιες τέτοιες ενέργειες. Σίγουρα χρειάζεται να γίνουν πολλά σε επίπεδο αστικού ιστού, γιατί εκεί είναι που χρειάζεται, είναι η καρδιά της πόλης που χρειάζεται τέτοιες υποδομές για να μπορούν να εξυπηρετηθούν τέτοιου είδους αυτοκίνητα. Ναι, μα και είναι το αυτονότι, γιατί το δεύτερο ερώτημα με οποιοδήποτε αγοραστή, είτε αυτός είναι επαγγελματίας, είτε είναι ιδιώτης, είναι να πει ότι άντε και το πήρα το ηλεκτρικό, που θα το φορτίζω?
Υπάρχει και η λύση δυθυκιακής φόρτισης. Εφόσον έχουμε εξασφαλισμένη στην πιλωτή μας ή έχουμε κάποιο γκαράζ στο σπίτι μας, να βάλουμε ένα πολύ απλό σύστημα που δεν κοστίζει πολύ και να φορτίζει το αυτοκίνητο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, που είναι ακινητοποιημένο. Μάλιστα στο εξωτερικό έχουν προχωρήσει ακόμα ένα βήμα παρακάτω, που το αυτοκίνητο το ίδιο λειτουργεί, αν θέλετε, και σαν πηγή τροφοδοσίας ενέργειας. Δηλαδή τι κάνει, μπορεί να αποθηκεύσει ενέργεια στις μπαταρίες του όταν είναι το νυχτερινό τιμολόγιο, η χαμηλή τιμολόγηση του ρεύματος, και να τη δώσει πίσω στο σύστημα όταν τη χρειάζεται σε ώρες αιχμής, όπου είναι υψηλή η ζήτηση, σε πολύ ψηλότερο τιμολόγιο. Και έτσι ο καταναλωτής και ο ιδιοκτήτης κατ' επέκταση να καρποθεί αυτή τη διαφορά της τιμής προς όφελός. Ναι, αυτό το έχω γενικώς ακούσει, ότι τίνει να πάει προς τα εκεί όλη αυτή η τεχνολογία των ηλεκτροκίνητων. Δηλαδή να έχουμε γενικώς ένα δίκτυο, ένα grid που το λένε, ότι θα υπάρχει δούνε και λαβήν μεταξύ των αυτοκινήτων και του δικτύου παρόχης ενέργειας. Γιατί σε συγκεκριμένη κουβέντα που είχαμε χθες είναι ότι άντε και θα πάει το μέλλον στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά που θα βρούμε την ενέργεια για να τα τροφοδοτήσουμε. Νομίζω όλα αυτά θα γίνουν σταδιακά. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται από την ώρα να ξυπνήσουμε και να δούμε να αντικαθίστανται όλα τα αυτοκίνητα με θερμικούς κινητήρες από ηλεκτροκινητήρες. Θα γίνει μια σταδιακή κάλυψη της αγοράς με τέτοιου είδους αυτοκίνητα και συντοχρόνως θα προχωρούν και οι υποδομές. Έτσι φαίνεται να λειτουργεί το σενάριο. Και έτσι λειτουργεί και στην Ευρώπη. Έχει πολλά ωφέλη. Έχει ωφέλη για το περιβάλλον, έχει ωφέλη για την τσέπη μας, γιατί έχουμε μια καθαρή μετακίνηση με πολύ μικρό κόστος. Μην ξεχνάμε ότι ένα τέτοιο αυτοκίνητο δεν έχει το σύνηθε σέρβις που γνωρίζουμε. Δεν έχει αλλαγές λιπαντικών, δεν έχει αναλώσιμα για κινητήρα, φίλτρα, οτιδήποτε άλλο πρέπει να βάλουμε. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι κάποια ελαστικά, όπως ο καθένας οδηγεί και ανάλογα με τη χρήση που κάνει, στα 30.000 χιλιόμετρα. Εκείνο ένα παράδειγμα. Τώρα 40.000 ανάλογα τη χρήση που κάνει ο κάθε οδηγός. Και φυσικά τα αναλώσιμα που έχουν να κάνουν με την πέδηση, τα τακάκια, δηλαδή τους δίσκους, που και εκεί στη δική μου περίπτωση αυτά τα αυτοκίνητα είναι πολύ εξελιγμένα. Θα φέρω στο παράδειγμα το Leaf, που έχει το σύστημα ανάκτησης ενέργειας από την πέδηση. Στην ουσία το αυτοκίνητο όταν φρενάρει και λειτουργεί τα φρένα το ίδιο με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, ανακτά ενέργεια την οποία την τροφοδοτεί στην μπαταρία για να την αποθηκεύσει. Κατ' επέκταση το φρενάρισμα είναι πολύ πιο ήπιο και σωστό. Και έτσι έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στα αναλώσιμά του. Εκεί δηλαδή που αλλάζαμε, λέω ένα παράδειγμα, το 30.000 τακάκια, μπορούμε να αλλάξουμε στα 60.000 χιλιόμετρα. Ναι, γιατί ο ίδιος ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί σαν μηχανόφρονο, ας το πούμε. Ακριβώς, ακριβώς. Και υπάρχει διαφορά στο κόστος απόκτησης ενός ηλεκτρικού για ιδιωτική ή για επαγγελματική χρήση, μιλώντας για τα ηλεκτρικά? Αυτή τη στιγμή όχι, δεν υπάρχει κάποια διαφορά στην τιμή. Αν φέρουμε σαν παράδειγμα το επτασέσιο, το van που έχουμε ήδη τώρα στην έκθεση, τη διεθνή έκθεση του Ευάλια, η τιμή του είναι στα 37.990 ευρώ. Mm-hmm. Να τονίσω ότι υπάρχουν επιδοτήσεις στην Ευρώπη για αυτό το είδους αυτοκίνητα. Μένει να το δούμε να γίνεται πράξη κάποια στιγμή και στην Ελλάδα. Φυσικά τα ωφέλη είναι πολλά, δεν έχουμε τέλη κυκλοφορίας. Το αυτοκίνητο αυτό έχει μια πολύ χαμηλή κατανάλωση και όπως σας είπα και το σέρβις του, το οποίο είναι αμεληταίο. Ειδικά για τον επαγγελματία είναι ένας προϋπολογισμός πολύ σοβαρός αυτός, γιατί το αυτοκίνητο είναι συνεχώς στο δρόμο, επομένως οι φθορές που δημιουργούνται αναλώσιμα και το σέρβις είναι κάτι το οποίο του κοστίζει τη δουλειά του. Σαφώς. Και μιλώντας για τους επαγγελματίες, αν θεωρήσουμε ότι ο επαγγελματίας έχει βγει για ένας π.χ. οδηγός ταξί, έχει ένα ηλεκτρικό ταξί και χρειαστεί να σταματήσει για να φορτίσει το αυτοκίνητό του, πόση ώρα, ας πούμε, σε εισαγωγικά θα χάσει περιμένοντας να φορτίσει ή σε ταχυφορτιστή? Πόση ώρα θα κάνει, ας πούμε, για να έχει μια σχεδόν πλήρη φόρτιση? Σε ένα ταχυφορτιστή το 80% της μπαταρίας μπορεί να φορτιστεί περίπου σε μισή ώρα. Εντάξει, είναι πολύ καλός χρόνος. Ναι, είναι ένα διάλειμμα για έναν καφέ, για μια μικρή ξεκούραση. Λοιπόν, μια χαρά. Γενικώς... Νομίζω ναι, ότι θα δούμε και στο μέλλον να επεκτείνεται και το δίκτυο φορτιστών, τάχη φορτιστών. Θα γίνουν σίγουρα υποδομές σε κέρια σημεία, ακόμα και με ιδιωτική πρωτοβουλία, σε εμπορικά κέντρα, σούπερ μάρκετ, σε πρατήρια καυσίμων. Και όταν λοιπόν εξαπλωθεί περισσότερο και το δίκτυο υποδομών, τότε θα δούμε να υιοθετείται πιο εύκολα, αν θέλετε, για τον κόσμο η ιδέα της ηλεκτροκίνησης.
Όσον αφορά τους... Δεν είναι μακριά αυτό το μέλλον, είναι μισή νόμιση να διακόπτω. Δεν το βλέπω μακριά αυτό το μέλλον. Ναι, νομίζω ότι είναι κοντά μας. Σίγουρα δεν είναι μακριά και θα αναγκαστούμε να το κάνουμε. Γιατί όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, αν και είμαστε τελευταίοι σε αυτή τη διαδικασία, θα αναγκαστούμε να μπούμε στο παιχνίδι. Γιατί θα μας αναγκάσει η Ευρώπη, θέλουμε ή δεν θέλουμε. Όπως και να έχει. Σαφώς. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποια κίνητρα, ας το πούμε, για τους επαγγελματίες οδηγούς, ώστε να τους δελεάσετε, ας πούμε, για να έρθουν να διαλέξουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο για χρήση ως ταξί. Όχι, πέρα από την τιμή που σας είπα ενδεικτικά για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεδομένου ότι η τεχνολογία αυτή είναι πολύ ακριβή αυτή τη στιγμή και κοστολογείται και σχετικά ψηλά. Με τα ωφέλη που έχει παράπλευρα στη χρήση του αυτοκίνητου. Γι' αυτό βλέπουμε και στην Ευρώπη κατά κόρον το αυτοκίνητο αυτό, όταν λέω το αυτοκίνητο, αμυγός ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο, να επιδοτείται με διάφορες μορφές από την πολιτεία, από το εκάστοτε κράτος. Είναι κάτι το οποίο, αν θέλουμε να το δούμε να περπατάει, σίγουρα το κράτος θα πρέπει να το ενισχύσει. Ναι, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο εδώ στην Ελλάδα, έτσι, ακόμα. Δυστυχώς ακόμα όχι. Πιστεύουμε ότι θα το δούμε όμως σύντομα. Σας λέω, η νέα κυβέρνηση έχει δείξει ότι κατευθύνεται προς την ηλεκτροκίνηση, έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ένα δομημένο σχέδιο. Είναι νωρίς ακόμα, μένει να το δούμε να υλοποιείται. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μεθανίτη, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας καταρχήν. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα είστε εδώ για την έκθεση ή θα αποχωρήσετε? Κατευθύνομαι τώρα, θα είμαι στο περίπτερό μας εκεί. Ναι, μπράβο. Και πού θα σας βρούμε ακριβώς, είπαμε, μέσα στην έκθεση? Είμαστε στην κεντρικό άξονα, στο περίπτερο του συνεταιρισμού Taxiway, μπροστά από το περίπτερο 15. Οκ. Okay. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Τόσο χειμώνας σιγά σιγά με αργά αργά βήματα έρχεται στην χώρα μας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων και Εμπόρων και Καυσίμων ζητά, με μια ανακοίνωση την οποία έβγαλε, τη μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Όπως αναφέρει λοιπόν η ΠΟΠΕΚ, η υψηλή φορολογία που επιβάλλεται σήμερα έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις για το κόστος παραγωγής και της μεταφοράς των προϊόντων, καθώς και για την θέρμανση των οικοκυριών, που είναι και ένας μεγάλος βραχνάς. Ιδίως από την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, δηλώνουν ότι όχι απλά μειώθηκαν τα δημόσια έξοδα, αλλά ευνοήθηκε και η παράνομη διακίνηση και η δασμοφοροδιαφυγή, και με ό,τι αυτό φυσικά συνεπάγεται για τα δημόσια έσοδα του κράτους. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε να σημειώσουμε πως η Ελλάδα μας, ως προς την τιμή της διάθεσης της αμόλυβδης βενζίνης, για παράδειγμα, είναι η τρίτη ακριβότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πέμπτη ακριβότερη χώρα στο πετρέλαιο κίνησης. Λοιπόν, μπαίνουμε σιγά σιγά για το διάλειμμα των 10 και θα επιστρέψουμε με νέα πάλι από την έκθεση και τη Volkswagen, για να μας δούνε και εκεί για τα καινούργια μοντέλα που έχουν να παρουσιάσουν στην έκθεση. Κάντε λίγο υπομονή, μην ξεχνάτε το διαγωνισμό ο οποίος τρέχει για την συναυλία του μεγάλου τραγουδιστή του Γιάννη Πάριου στο θέατρο Μάνος Κατράκης, για το οποίο εμείς δίνουμε 2 μονές προσκλήσεις. Επαναλαμβάνω ότι είναι μονές, όχι 2 διπλές, είναι ατομική η πρόσκληση για την συναυλία. Θα γίνει, πάμε, 10 Σεπτεμβρίου και ο τρόπος για να λάβετε μέρος είναι μέσω μηνύματος. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, όνομα επώνυμο και αποστολή στο 54526. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54526 για 2 προσκλήσεις για τη συναυλία του Γιάννη Πάριου στις 10 Σεπτεμβρίου. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πάλι, safety car. Και να αναφέρουμε για άλλη μια φορά τον χορηγό της εκπομπής μας, η οποία είναι η Fiat Jeep Κουματζιάς. Η Jeep πλέον στην Θεσσαλονίκη έχει το όνομα Κουματζιάς, ως νέο αντιπρόσωπο της Jeep και εξουσιοθετημένο επισκευαστή. Στην έκθεση, αν πάτε να επισκεφτείτε την έκθεση της Fiat Jeep Κουματζιάς, θα δούμε την πλήρη γκάμα της Jeep
από το Renegade ως και το Wrangler και ένα πλήρως εξοπλισμένο επισκευαστικό κέντρο και το μόνο λοιπόν που χρειάζεσαι πραγματικά είναι να προγραμματίσεις την επόμενη εκδρομή σου. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Νικόλαο Μαρτίνο, το οποίο είναι υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Volkswagen. Καλημέρα σας κύριε Μαρτίνο. Καλημέρα. Καλημέρα σας και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην έκθεση. Πείτε μας τι λοιπόν περιμένουμε να δούμε ερχόμενοι στο περίπτερό σας αυτή τη χρονιά. Η COSMOCAR στην 24η έκθεση έχει ένα περίπτερο αφιερωμένο στην ηλεκτροκίνηση. Έχουμε τρία μοντέλα μας και τα τρία ηλεκτρικά, το Volkswagen e-Up, το Volkswagen e-Golf και το Audi e-tron. Με την κίνηση αυτή, αν θέλετε, δίνουμε το στίγμα της νέας εποχής που έρχεται. Δείχνουμε πόσο μεγάλη έμφαση δίνει η COSMOCAR εκπρόσωπος αρκετών πολλών μαρκών του Volkswagen Group στην Ελλάδα, το οποίο είναι πρωτοπόρο, θα έλεγα, σε θέματα ηλεκτροκίνησης. Με λίγα λόγια, το αύριο είναι εδώ και η COSMOCAR είναι για να το επικοινωνήσει και να το προσφέρει στους Έλληνες καταναλωτές. Επειδή αναφέρετε τρεις διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων, θεωρείτε ότι ποιος έχει τη μεγαλύτερη προοπτική σαν μοντέλο? Το καθένα έχει να υπηρετήσει συγκεκριμένους σκοπούς. Το Audi e-tron είναι ένα αμυγός ηλεκτροκίνητο σχεδιασμένο από λευκή κόλλα χαρτί για να είναι ηλεκτρικό. Ένα SUV μεγάλου μεγέθους, το οποίο σαν από άποψη χώρων τοποθετείται ανάμεσα στο Q7 και το Q8. Είναι χαρακτηριστικό ότι και η τιμή του είναι κάπου εκεί ανάμεσα, που δείχνει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γίνονται πλέον όλο και πιο προσιτά. Το e-Up και το e-Golf είναι δύο ηλεκτρικές εκδόσεις γνωστών μοντέλων της Volkswagen, του Up και του Golf αντίστοιχα. Θα έλεγα ότι είναι προπομπός του ID3. Το ID3 είναι το αυτοκίνητο της Volkswagen, ένα επαναστατικό ριζοσπαστικό ηλεκτρικό μοντέλο, το οποίο παρουσιάζεται την Τρίτη το πρωί, την εβδομάδα που μας έρχεται, σε συνάντηση της Φραγκφούρτης, σε παγκόσμια πρώτη. Ναι, και από ό,τι είδα έχει ήδη συμπληρώσει το στόχο η Volkswagen των 30.000 προπαραγγελιών. Ναι, δεν θα έλεγα στόχος. Αυτό ήταν ένα νούμερο, έτσι, μια πολύ σαν είχαν προπαραγγελίες. Εκεί βρισκόμαστε μέχρι στιγμής, 30.000 προπαραγγελίες, κάτι εντυπωσιακό, πολύ εντυπωσιακό, πριν καν το αυτοκίνητο παρουσιαστεί επίσημα. Υπάρχουν αυτές οι προπαραγγελίες, τεράστιο το ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο. Να κάνω έτσι μια πρόβλεψη ότι η παραγωγή δεν θα είναι τόσο μεγάλη όσο η ζήτηση. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος, όλη η αυτοκίνηση περιμένει το ID3, το οποίο θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα. Το ID3 σε ποια κατηγορία περίπου τοποθετείτε? Θα λέγαμε, να δώσω μια εικόνα, είναι στο μέγεθος όπως είναι και το Golf. Α, οπότε μιλάμε για περίπου πεντάθερο hatchback, μάλιστα. Σωστά. Σαν τιμή από το αντίστοιχο σπίτι? Δεν έχουμε κάποια ένδειξη. Απλά πω κάτι εδώ, ότι αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, στη Γερμανία το αυτοκίνητο θα πωλείται προς 31.000 ευρώ περίπου. Αχα, okay. Ωραία, στην έκθεση που μπορούμε να σας βρούμε? Το περίπτερο της COSMOCAR είναι πολύ πολύ κοντά στο κτίριο διοίκησης. Είσοδος από την πλατεία Συντριβανίου, αν τα λέω καλά. Ναι, ναι, μια χαρά. Έχω γίνει και εγώ, χαίρομαι. Περιμένουμε τους επισκέπτες και θα φέρουν πολλές δουλειές στο περίπτερό μας. Νομίζω ότι θα πάρουν μια γεύση του μέλλοντος. Ναι, σίγουρα η ηλεκτροκίνηση γενικώς έχει έρθει στη ζωή μας, θέλουμε δεν θέλουμε. Το θέμα είναι να δούμε πότε οι ηθήνοντες επιτέλους θα πάρουν την απόφαση να βάλουν τις υποδομές για να μπορέσει να μπει για τα καλά η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Ωραία, λοιπόν, επειδή καταλαβαίνω ότι έχετε λίγο πιεσμένο πρόγραμμα, να μην σας καθυστερώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ και πάλι. Γεια σας. Γεια σας. Και επειδή, όπως λέμε και ξαναλέμε, τον τελευταίο καιρό η ηλεκτροκίνηση στα αυτοκίνητα έρχεται, ή μάλλον ήρθε και θα μπει για τα καλά στη ζωή μας, πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να κρατήσουν το παλιό τους αυτοκίνητο, προφανώς, και όταν λέω παλιό εννοώ παλιό, κάποιο μοντέλο δεκαετίας του 70, κάποιο μοντέλο δεκαετίας πιο νωρίς ακόμα, το οποίο έχουν ένα συναισθηματικό δεσμό, ένα ρομαντισμό
να τους διακατέχει και λένε δεν θέλω να το δώσω. Το έχω και το φυλάω σαν κόρη οφθαλμού. Τι θα κάνω εγώ με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που είναι πολύ παλαιάς τεχνολογίας. Για αυτή την περίπτωση λοιπόν, ευτυχώς πλέον, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες κάνουν μετατροπές στα παλαιά μοντέλα και τα κάνουν ηλεκτρικά. Έτσι λοιπόν έχει έρθει και μια περίπτωση του κλασικού σκαραβαίου της Volkswagen, για την οποία βρέθηκε ένα kit μετατροπής από μια εταιρεία, το οποίο εφοδιασμένο με τα εξαρτήματα που θα συναντήσουμε στο ηλεκτρικό e-app της Volkswagen, το e-Beetle όπως ονομάζεται, εφοδιάζεται με μπαταρίες που συνολικά αποδίδουν 82 ύπους. Στο δρόμο λοιπόν το παλιό Beetle με τον ηλεκτροκινητήρα υπεταχύνει αποστάσεις στα περίπου 80 χιλιόμετρα την ώρα σε 8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα αγγίζει τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Η αυτονομία λοιπόν του εν λόγω μοντέλου φτάνει περίπου τα 200 χιλιόμετρα, ενώ το βάρος του θα αγγίζει τα 1280 κιλά. Είναι η δεύτερη ή μήπως και τρίτη φορά που βλέπουμε παλαιό αυτοκίνητο να δέχεται την μετατροπή σε ηλεκτρικό μετά το Mini και νομίζω και το Fiat το 500. Οπότε όσοι έχετε ένα παλιό αυτοκίνητο το οποίο δεν θέλετε να το δώσετε, ένα κλασικό ωραίο μοντέλο το οποίο δεν θέλετε να το δείτε να μένει κλεισμένο στον καράζ, αλλά δεν θέλετε να επιβαρύνετε και το περιβάλλον με τους ρήπους της παλαιάς τεχνολογίας που διαθέτει, βρίσκεται την αντίστοιχη εταιρεία που κάνει μετατροπή για το δικό σας αυτοκίνητο και πλέον θα μπορείτε να το έχετε σε ηλεκτρικό. Τέτοιες κινήσεις μου αρέσουν πάρα πολύ συγκεκριμένα, γιατί θα ήθελα να έχω ένα κλασικό αυτοκίνητο να κυκλοφορώ στο δρόμο. Μ' αρέσει, ας πούμε, η ιδέα του να έχεις ένα κλασικό αυτοκίνητο να κυκλοφορεί στο δρόμο. Φυσικά, χωρίς όμως να πρέπει να πληρώσεις ούτε τέλη κυκλοφορίας, ούτε να έχεις ειδικές πινακίδες το οποίο να σου επιτρέπουν μόνο την κίνηση από το σπίτι στο συνεργείο, από το συνεργείο στο σπίτι ή τυχόν για κάποια έκθεση παλαιού αυτοκίνητου, να μπορείς να κυκλοφορείς στο δρόμο κανονικότατα χωρίς να έχεις πρόβλημα. Και τον τελευταίο καιρό, για να μην εξακούς την είδηση ότι η Bugatti κατέφερε και έσπασε το ψυχολογικό φράγμα των 300 μιλίων ή 490 χιλιόμετρων την ώρα με την Χίρον, συγγνώμη, έφερε τον John Hennessy, τον ιδιοκτήτη της Hennessy, να αναφέρει ότι αμφισβητεί το γεγονός ότι αυτή η πρωτότυπη Χίρον, η οποία δημιουργήθηκε με την διαφορά των μόνο 100 αλόγων επιπλέον, με μια χαμηλωμένη ανάρτηση και κάποιες πίσω ρυθμίσεις αεροδυναμικής, δεν νομίζει ότι έχει μόνο 1600 άλογα. Λοιπόν, πιστεύει ο John Hennessy ότι η συγκεκριμένη Χίρον πρέπει να βγάζει τουλάχιστον 2.000 ύπους, αλλά δηλώνει πολύ εντυπωσιασμένος από τη Michelin, γιατί ο τρόπος με την οποία η ομάδα αυτή ήταν σε θέση να δημιουργήσει ένα ελαστικό με ικανότητα να πιάσει τα 480 και χιλιόμετρα την ώρα είναι εξαιρετικός. Γνωρίζαμε, λέει, ότι τα ελαστικά τους ήταν ικανά για αυτό και ότι η Bugatti βοήθησε να το αποδείξω. Το γεγονός βέβαια ότι η Bugatti είναι η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που ξεπέρασε τα 300 μίλια την ώρα δεν σημαίνει ότι το βιβλίο του ρεκόρ Guinness πιστοποιεί το συγκεκριμένο ρεκόρ. Ο λόγος είναι ότι δεν έπιασε και προς τις δύο κατευθύνσεις τα 490 χιλιόμετρα την ώρα, με τον Hennessy να πιστεύει ότι ο αγώνας για το πραγματικό ρεκόρ ταχύτητας είναι ακόμα ανοιχτός. Συγκεκριμένα είπε ότι πιστεύω ότι ο αγώνας για ένα αυτοκίνητο κανονικής παραγωγής με ταχύτητα μεγαλύτερη των 300 μιλίων την ώρα σε διπλή κατεύθυνση είναι ακόμα σε εξέλιξη και ότι ο τίτλος αυτός παραμένει να κερδιθεί από κάποιον. Ο στόχος μας εξακολουθεί να είναι να κατασκευάσουμε το ταχύτερο και πιο συναρπαστικό νόμιμο αυτοκίνητο για το δρόμο με την καλύτερη σχέση ισχύους βάρους. Συγκεκριμένα το Venom F5 θα είναι τουλάχιστον 450 κιλά ελαφρύτερο από τη Χίρον και θα έχει περισσότερη δύναμη από ό,τι ισχυρίζονται. Μπορούμε να τους κερδίσουμε και έχουμε μερικές ευθείες
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου πιστεύουμε ότι θα έχουμε αρκετό χώρο για να πετύχουμε την απόλυτη τελική ταχύτητά μας, αλλά θα προτιμούσαμε να το κάνουμε αυτό στο Τέξας. Συγχαίρουμε τους φίλους μας στην Μπουκάτη για την επίταξη της εκπληκτικής αυτής ταχύτητας, αλλά όπως μου είχε πει, λέει, κάποτε ένα υψηλό βαθμό στέλεχος της Μπουκάτη, την επόμενη φορά φροντίστε ότι θα τρέξετε και προς τις δύο κατευθύνσεις. Γιατί ακριβώς αυτό, όταν η Χένεση με το δικό της μοντέλο είχε πιάσει μια εκπληκτική ταχύτητα και είχε δηλώσει ότι είχε σπάσει το ρεκόρ ταχύτητας σε κανονικό επιβατικό αυτοκίνητο, η Μπουκάτη είχε γυρίσει και τους είχε πει ότι δεν είχε κάνει διπλή κατεύθυνση για να επικυρωθεί το ρεκόρ. Οπότε έτσι ο κύριος Τζον Χένεση ανταπέδωσε το αστιάκι. Κλείνοντας, παρόλο ότι η Μπουκάτη δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι σήμερα ότι θα βγάλει τη συγκεκριμένη έκδοση της Χίρων, η οποία έσπασε το ρεκόρ ταχύτητας, πιστεύουμε ότι δεν είναι απίθανο να τη βγάλει, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι κάτι το οποίο είναι πιασάρικο να πεις ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει το απόλυτο ρεκόρ ταχύτητας και θα μπορέσει να πουλήσει πολύ άνετα. Και καθώς τεχνολογίες και ιδέες για τα αυτοκίνητα του μέλλοντος έρχονται η μία πίσω από την άλλη, υπάρχουν στιγμές που πραγματικά οι αυτοκινητοβιομηχανίες κάνουν πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα δούμε μόνο σε αυτοκίνητα τα οποία είναι, ας πούμε, πειραγμένα, ας το πούμε κάπως έτσι, από κάποιους ειδικούς, όπως ήταν στην περίπτωση του Pimp My Ride. Γιατί συγκεκριμένα τώρα αυτό που βλέπω μπροστά μου από την Ford σαν ιδέα, η οποία έχει καταθέσει και δίπλωμα έβρεση τεχνίας κιόλας για αυτό, είναι ένας βίντεο προβολέας τοποθετημένος στην πίσω πόρτα του αυτοκίνητου, που το πιθανότατα θα μπαίνει στα πεντάθερα, φυσικά τα hatchback ή στα αντίστοιχα SUV μοντέλα της. Ένας βιντεοπροβολέας λοιπόν τοποθετημένος στην πίσω πόρτα θα επιτρέπει στους οδηγούς και στους επιβάτες να μετατρέψουν το αυτοκίνητό τους σε κινητούς κινηματογράφους. Λοιπόν, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας λοιπόν που κατατέθηκε από την Ford περιγράφει ένα βίντεο προβολέα τοποθετημένο στην πόρτα του αυτοκινήτου. Όταν λοιπόν βαριέσαι και έχεις κάνει την εκδρομή σου, ξέρω εγώ, είσαι κάπου και δεν έχεις τι να κάνεις, ανοίγεις την πέμπτη πόρτα και θα μπορεί να προβάλλονται ταινίες ή τηλεοπτικά προγράμματα από την πίσω μεριά του αυτοκίνητου. Φυσικά θα χρειάζεται και κάποιο πανί, κάποια επιφάνεια για να μπορεί να προβληθεί η εικόνα. Η διατύπωση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας βέβαια υποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα βίντεο που θα βλέπεις από το βίντεο προβολέα θα είναι αποθηκευμένα στο smartphone του χρήστη, το οποίο θα συνδέεται με το αυτοκίνητο μέσω της θύρας USB, παραδείγματι, και θα προβάλλει απλά τα βίντεο από τον βιντεοπροβολέα της πίσω πόρτας. Επίσης όμως αυτός ο προβολέας θα μπορεί να λειτουργεί ως κανονικό φως για να φωτίζει την περιοχή πίσω από το αυτοκίνητο και θα έχει επιπλέον την ικανότητα να εκπέμπει ένα κίτρινο φως που θα προσελκύει τα έντομα, το οποίο είναι επίσης χρήσιμο στην ύπαιθρο. Τώρα βέβαια, με ποια λογική ο άλλος, ας πούμε, θα πάει να κάνει κάμπινγκ με το αυτοκίνητό του και θα έχει ανοίξει το προπαγκάζ να καίει μονίμως ένα κίτρινο φως από το αυτοκίνητο, δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό. Παρ' όλα αυτά, η Tesla σαν εταιρεία έχει ανακοινώσει πως θα προσφέρει κάτι αντίστοιχο, όσο θα προσφέρει streaming βίντεο μέσα από το αυτοκίνητο και μέσω της κύριας οθόνης ψυχαγωγίας, επιτρέποντας στους οδηγούς να παρακολουθούν π.χ. Netflix ή YouTube, όταν φυσικά το όχημα είναι ακίνητο. Για να συνεχίσουμε λίγο με τη Ford, λέει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έτσι βγάζουν ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για κάτι το οποίο είναι λίγο τρελό, και θα αναφέρουμε το σύστημα το οποίο είχε πάει για να πάρει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Είναι το σύστημα λοιπόν που αφαιρεί την μυρωδιά του νέου αυτοκινήτου, το οποίο αυτόματα ανοίγει και κλείνει τα παράθυρα και ενδεχομένως, ξεκινώντας τον κινητήρα και χρησιμοποιώντας το σύστημα εξαερισμού, κάνει κυκλοφορία του αέρα μέσα στο αυτοκίνητο για να φύγει πιο γρήγορα η μυρωδιά του καινούριου αυτοκινήτου. Και αυτά τα λέμε σε περιόδους που υπάρχει αγορά
στην οποία οι αγοραστές επιλέγουν αρώματα αυτοκινήτων τα οποία έχουν τη μυρωδιά καινούργιου αυτοκινήτου. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που πραγματικά τους αρέσει αυτή η μυρωδιά και θέλουν να την έχουν. Η Ford κάνει το ανάποδο. Σου λέει ότι όχι, εγώ σου βγάζω ένα σύστημα το οποίο θα σου αφαιρέσει αυτή τη μυρωδιά του καινούργιου αυτοκινήτου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να θες να βγάλεις τη μυρωδιά του καινούργιου αυτοκινήτου. Είναι μια από τις πιο ωραίες μυρωδιές που μπορείς να πάρεις. Τουλάχιστον για εμάς που είμαστε του κλάδου, το να μυρίζεις καινούργιο αυτοκίνητο είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε λίγο, η Ford επίσης έχει ανακαλύψει το ρομποτικό πυθμένα, το οποίο το έδειξε στις αρχές του 2000, στις αρχές του έτους, το οποίο χρησιμοποιείται, λέει, στα εργοστάσια για να ελέγξει τις επιδράσεις του υδρότα ενός ατόμου στο κάθισμα του αυτοκινήτου, εκτιμώντας ουσιαστικά την αντοχή του. Για να συνεχίσουμε, υπάρχει και ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την Motorola, το οποίο έγινε πέρσι και περιλάμβανε σχέδια για τη μετατροπή αυτόνομων αυτοκινήτων σε κινητά δικαστήρια, όπου οι ύποπτοι μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα αυτοκίνητο από αστυνομικό, οι οποίοι εντοπίστηκαν μέσω αναγνώρισης του προσώπου και ρωτήθηκαν χρησιμοποιώντας ένα video link. Να δούμε τι άλλο θα δούνε τα μάτια μας όπως πηγαίνει η τεχνολογία. Και ας κάνουμε ένα ταξιδάκι στην Ισπανία, όπου παρουσιάστηκε μια πτώση της τάξης του 31% στις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην εν λόγω χώρα, εξαιτίας των μεγάλων εκπτώσεων που είχαν προσφέρει οι εισαγωγικές εταιρείες τον Αύγουστο του 2018 και με αποτέλεσμα λοιπόν οι περίπου 75.000 φετινές ταξινομήσεις να είναι πάρα πολύ χαμηλές και αυτό εξαιτίας του WLTP. Επίσης ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των πωλήσεων του Αυγούστου αποτελεί το γεγονός ότι οι πωλήσεις λιανικής μειώθηκαν κατά 28% σε περίπου 41.657 μονάδες, ενώ σημαντική μείωση κατέγραψαν οι πωλήσεις σε εταιρείες χρονομίσθησης και ενοικίασης σε ποσοστό 35%. Ενώ έμεινα Βάς, διευθυντής επικοινωνιών της Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, δήλωσε ότι αν αποκλείσουμε το φαινόμενο WLTP και συγκρίνουμε τον Αύγουστο με τον προηγούμενο μήνα, παρατηρούμε μια συνεχή μείωση της ζήτησης από πελάτες λιανικής, ενώ οι εταιρικές πωλήσεις παραμένουν σε θετικό έδαφος. Οι πωλήσεις των πετρελοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 50% σε 20.223 μονάδες, καταλαμβάνοντας το 27,1% του συνόλου της αγοράς, με αποτέλεσμα να αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό από τους δύο προηγούμενους μήνες. Ωστόσο, σε σχέση με τον Αύγουστο του 2018, οι ταξινομήσεις οχημάτων diesel κυμαίνονται κατά 10,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις βενζινοκίνητων οχημάτων μειώθηκαν κατά 24% σε 44.065 μονάδες, καταλαμβάνοντας μερίδιο 59,2% έναντι 54% πριν από ένα χρόνο. Οι πωλήσεις των υβριδικών και plug-in αυτοκινήτων συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που κινούνται με υγρά αέριο και φυσικό αέριο αυξήθηκαν κατά 11% και ανήλθαν σε 10.202 μονάδες, καταλαμβάνοντας το 13,7% του συνόλου της αγοράς από 6,3% που κατήχαν τον Αύγουστο του 2018. Και τέλος, να πούμε ότι οι εγγραφές ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 59% καθώς διατέθηκαν 639 οχήματα, καταλαμβάνοντας το 0,8% της αγοράς. Λοιπόν, φεύγουμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε Safety Car στο Λίμπερο 107,4 με χορηγό της εκπομπής την Fiat Jeep Κουματζιάς και ένας λόγος για να πας στην έκθεση εκτός από το να περπατήσεις και να χαζέψεις γύρω-γύρω είναι να πας στο περίπτερο της Fiat Κουματζιάς για να δεις πώς θα κάνεις 77 χιλιόμετρα με μόλις 3 ευρώ. Πώς θα γεμίσεις το τεπόζιτό σου χρησιμοποιώντας τα κέρματα που έχεις στην τσέπη σου. Και αυτό βλέποντας τα δύο μοντέλα που έχει να παρουσιάσει εκεί η Fiat, το Fiat Panda σε επιβατική και σε επαγγελματική έκδοση, αλλά και Fiat Fiorino για τους επαγγελματίες, τα οποία κινούνται με φυσικό αέριο. Λοιπόν, πηγαίνετε στην έκθεση, δείτε και τα δύο μοντέλα για να δείτε πώς μπορείτε πραγματικά να κάνετε πολύ μεγάλη οικονομία στις μετακινήσεις σας, ιδίως μέσα στην πόλη, με δύο μοντέλα τα οποία
κινούνται με φυσικό αέριο. Και για να μας πει και μερικά πράγματα παραπάνω επί του συγκεκριμένου θέματος, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Τζιβανόπουλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος πωλήσεων επαγγελματικών οχημάτων της Fiat. Τα λέω καλά, κύριε Τζιβανόπουλε? Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησύστε. Τα λέτε καλά, είμαι υπεύθυνος πωλήσεων στη Fiat Κουματιάς. Λοιπόν, πείτε μας τι θα δούμε όσοι έρθουν στο περίπτερό σας για να δουν τα μοντέλα της Fiat. Φέτος είμαστε φιλοξενούμενοι στο υπαίθριο χώρο της ΔΕΠΑ, όπου εκθέτουμε δύο μοντέλα μας. Το Panda Van με φυσικό αέριο και βενζίνη φυσικά και το επαγγελματικό Fiorino Van επίσης με βενζίνη και φυσικό αέριο. Παρόλα αυτά υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών αυτοκινήτων του ομίλου Fiat, τα οποία υπόλοιπα μοντέλα μπορείτε να τα δείτε στην έκθεσή μας. Πολύ ωραία. Πείτε μας λίγο για το θέμα του φυσικού αερίου στα δύο μοντέλα, γιατί πάρα πολλοί ακόμα δεν ξέρουν ακριβώς πώς λειτουργεί. Ή μάλλον τη διαφορά του με το υγραέριο πιο πολύ περισσότερο. Το υγραέριο είναι προϊόν απόσταξης του πετρελαίου. Είναι μείγμα βουτανίου και προπανίου. Ενώ το φυσικό αέριο βγαίνει αυτούσιο από το έδαφος και είναι αυτό που λέμε το μεθάνιο. Οι κινητήρες δουλεύουν πάντα με διπλό καύσιμο. Δεν μπορεί να δουλέψει ένας κινητήρας αποκλειστικά μόνο με υγραέριο ή μόνο με φυσικό αέριο. Πάντα λειτουργεί και με την προσθήκη της αμόλυβδης σε πολύ μικρή ποσόστοση βέβαια, γιατί είναι ξηρή η καύση του φυσικού αερίου, οπότε χρειάζεται λίπανση κάποια μηχανικά μέρη του κινητήρα. Αυτή τη λίπανση την προσφέρει η αμόλυβδη βενζίνη. Α, μπράβο, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουν προφανώς λίγοι, ότι μπορεί να λέμε ότι δουλεύουμε το αέριο, αλλά παρόλα αυτά ξοδεύει έστω και ένα πολύ μικρό ποσοστό βενζίνης για τη λίπανση του κινητήρα ενώ δουλεύει. Ακριβώς, ακριβώς. Η Fiat είναι πρωτοπόρος στα εναλλακτικά καύσιμα. Από το 1960 έχει κινητήρες που καίνε υδρογονάνθρακες γενικότερα, έτσι, μεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, το υγραέριο που λέμε, επεξεργασμένα φυτικά έλαια. Απλά στην Ελλάδα, για τους γνωστούς λόγους, περιβαλλοντολογικούς κυρίως, έγινε την τελευταία διετία-τριετία ευρύτερα διαδεδομένη χρήση αυτών των δύο εναλλακτικών καυσίμων. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι πολύ καθαρό καύσιμο το φυσικό αέριο. Τα παγκόσμια αποθέματα, από ό,τι μας λένε, είναι τουλάχιστον για 250 χρόνια, ενώ του πετρελαίου είναι ούτε για 150. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η σημασία του φυσικού αερίου είναι τεράστια. Φυσικά, αλλά παρόλα αυτά, το γεγονός ότι, όπως αναφέρετε, θα χρειάζεται να δουλεύει και βενζίνη με το φυσικό αέριο, έχουμε ένα κενό περίπου 100 χρόνων. Τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, όταν τελειώσει πια το πετρέλαιο και μας μείνει το φυσικό? Ο όγκος βενζίνης που καίγεται είναι από 1 έως 4%, έτσι, 1% περίπου στο ρελαντί και 4% στην πλήρη ισχύ. Ένα αυτοκίνητο που κινείται μέσα στην πόλη, υπολογίστε ότι θα καίει μονίμως 1 με 1,5% αμόλυβδη βενζίνη παράλληλα με το φυσικό αέριο. Και λέγοντας λοιπόν για το φυσικό αέριο συγκεκριμένα, περίπου τι αυτονομίες περιμένουμε να δούμε από τα δύο τα μοντέλα που έχετε κινούμενα με φυσικό αέριο? Αυτό είναι μια παρανόηση που έχει περάσει στον κόσμο, ότι βγάζουν πάρα πολλά χιλιόμετρα τα αυτοκίνητα κτλ. Κτλ. Προσέξτε να δείτε, ο τομέας της κατανάλωσης είναι συνυφασμένος από και περιέχει πάρα πολλούς παράγοντες. Η χρήση του κλιματιστικού, η κίνηση αποκλειστικά μες στην πόλη. Συνήθως οι κινητήρες που χρησιμοποιούν μεθάνιο είναι με υπερσυμπιεστή, με τούρμπο. Αυτό σημαίνει ότι είναι γλυκό το γκάζι, πατάμε λίγο παραπάνω. Αυτό όλο έχει επίπτωση στην κατανάλωση. Ενδεικτικά θα σας πω ότι το Panda με φυσικό αέριο, που παίρνει 12 κιλά φυσικό αέριο και 35 λίτρα μόλυβδη, σε πραγματικές συνθήκες καλύπτει 700 με 800 χιλιόμετρα και με τα δύο καύσιμα. Εντάξει, δεν είναι άσχημο. Καθόλου. Αν αναλογιστείτε ότι όταν πάμε στο βενζινάδικο και λέμε φουλάρισε, αυτό κοστίζει 9 ευρώ, έτσι. Τα 12 κιλά. 12 κιλά είναι 9 ευρώ, τα οποία αν υποθέσουμε ότι για μέσα στην πόλη κινούμαστε μόνο με το φυσικό αέριο, για λόγους οικονομίας φυσικά. Σωστά, σωστά. Κάθε πότε, ας πούμε, πόσα περίπου χιλιόμετρα θα μπορούσε να βγάλει? Περίπου από 210 έως 250 χιλιόμετρα θα κάνει, με μια λογική χρήση
του οχήματος. Γιατί είχα την ευκαιρία να το οδηγήσω το πάντα με το φυσικό αέριο. Όντως ομολογώ ότι έχει, ρε παιδί μου, πάει, τα βγάζει τα χιλιόμετρα του και χρειάστηκε να το χρησιμοποιήσω και σκληρά, όπως ακριβώς αναφέρεται. Δηλαδή ήταν ζεστές ημέρες, είχαν εκτό το air condition, ήταν το αυτοκίνητο φορτωμένο αρκετά. Αλλά παρόλα αυτά μου βγάλε περίπου τα χιλιόμετρα που λέτε, γιατί προσπαθούσα, μπορούσα να κάνω και εγώ την οικονομία μου για να μην πούμε ότι κάνουμε. Αλλά πάνω κάτω τα χιλιόμετρα που αναφέρεται τα έχω βγάλει. Θα πω ένα στοιχείο το οποίο είναι ενδεικτικό στον τομέα της κατανάλωσης. Ο δεξής καθρέφτης στο αυτοκίνητο και η κεραία κοστίζουν 0,3 του λίτρου στην κατανάλωση. Καταλαβαίνετε τώρα ένα μόνιμο βάρος στο πορμπαγκάζ. Οι σχάρες που τις έχουμε και η αποσκευοθήκη πάνω στην οροφή του αυτοκίνητου που την έχουμε μόνιμα. Ξεφούσκωτα ελαστικά. Συχνή χρήση του air condition. Γκάζι φρένο συνέχεια στις μεσαίες στροφές. Όλα αυτά έχουν φοβερή επίπτωση στην κατανάλωση. Άλλωστε ο λόγος που παίρνουμε ένα αυτοκίνητο με φυσικό αέριο είναι ακριβώς αυτός. Να έχουμε πολύ χαμηλή κατανάλωση και επομένως και μικρό κόστος χρήσης. Για το παντάκι ξέρω ότι το κινητήρας που συνδυάζεται με το φυσικό αέριο είναι ο 900 ο δικύλινδρος. Για το Φιωρίνο είναι ο ίδιος κινητήρας. Όχι. Το Φιωρίνο είναι ο 1400, ο γνωστός κινητήρας, με 77 ύπους. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το ντομπλό, έτσι, το οποίο σε εκείνο το μοντέλο η Fiat χρησιμοποιεί τον ίδιο κινητήρα, αλλά με υπερσυμπιεστή στα 120 άλογα, γιατί είναι και μεγαλύτερο σκάφος. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια μικρή διακοπή και να αναφέρω ότι τα επαγγελματικά οχήματα της Fiat αυτή τη στιγμή εμπλουτίστηκαν και με την προσθήκη του κάτω με φυσικό αέριο, όπου εκεί πραγματικά, όταν θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο, στην αγορά θα κάνει πάταγο. Ναι, φυσικά, γιατί μιλάμε για μεγάλο αυτοκίνητο. Με τι μπουκάλα θα εφοδιάζεται ένα τόσο μεγάλο όχημα? Θα έχει πολύ μεγάλη αυτονομία. Μέχρι στιγμής προδιαγραφές μιλάνε για 350 χιλιόμετρα περίπου. Αναλογιστείτε ότι θα είναι ένα αυτοκίνητο 3,5 τόνων μεικτού βάρους και ωφέλιμου 1,400 κιλά. Ναι, είναι πολύ προσφυλή κατηγορία φορτηγών. Ακριβώς. Βέβαια, προσωπική μου άποψη είναι αυτή που θα εκφράσω τώρα, είναι ότι η κίνηση με φυσικό αέριο είναι ο ενδιάμεσος κρίκος πρώτου πάμε στην ηλεκτροκίνηση, στην πλήρη ηλεκτροκίνηση. Όπου και εκεί πάλι θα παρουσιάσει ο όμιλος Fiat τα νέα μοντέλα το 2020 και στα επιβατικά και στα επαγγελματικά. Πολύ ωραία. Μιλώντας επαγγελματικά, επειδή η Fiat Κουματζής είχε κάνει και την κίνηση για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα ταξί, συγκεκριμένα με το Fiat το τύπο. Υπήρξε ποτέ η ιδέα, ας το πούμε, να τοποθετηθεί φυσικό αέριο και να χρησιμοποιηθεί το φυσικό αέριο αντί για το ντίζελ όσον αφορά τα αυτοκίνητα ταξί? Προς το παρόν το τύπο είναι μόνο με πετρελοκινητήρα, 1600 κυβικά, 120 άλογα. Δεν είναι όμως μόνο το τύπο σαν ταξί που λανσάραμε. Είναι επίσης το ντομπλό, το οποίο κυκλοφορεί ήδη ένα στη Θεσσαλονίκη, το ντομπλό ταξί πενταθέσιο, καθώς επίσης και το 9θέσιο ταλέντο ειδικής μίσθωσης. Και τα τρία μοντέλα, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι διατίθεται σαν ταξί μόνο με πετρολοκινητήρα. Παρόλο δηλαδή που το ντομπλό βγαίνει με φυσικό αέριο, δεν δίδεται για επαγγελματική χρήση ως ταξί? Η παραγωγή, επειδή έχουμε την αλλαγή των καυσαερίων σε Euro 6D, ναι, με το νέο κύκλο που μετράνε τα καυσαέρια και την κατανάλωση, η παραγωγή του έχει ξεκινήσει ήδη. Θα τα έχουμε τα αυτοκίνητα τα πρώτα εδώ περί τα τέλη Οκτώβρη. Ντομπλό με φυσικό αέριο, το οποίο βέβαια θα το λασάρουμε και σαν ταξί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στην έκθεση που ακριβώς θα μπορέσουμε να έρθουμε να δούμε τα αυτοκίνητα από κοντά? Ο υπαίθριος χώρος είναι από την πύλη Συντριβανίου στα 10 μέτρα. Πολύ είναι ωραία. Το δεύτερο περίπτερο όπου μπορείτε να έρθετε και να δείτε τα εκθέματα μας. Και από εκεί και πέρα η έκθεση της Fiat. Η δική μας η έκθεση, η Fiat Κουματζιάς, είναι ακριβώς απέναντι από τη Λαχαναγορά, στη δυτική είσοδο της πόλης, σε ένα κτίριο 6.500 τετραγωνικών μέτρων στεγασμένων, σε ένα περιβάλλοντα χώρο 35 στρωμάτων. Εκεί υπάρχει η έκθεση επιβατικών και επαγγελματικών αυτοκινήτων Fiat, καθώς επίσης και το νέο μας απόκτημα η Jeep, με 4 μοντέλα, τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα,
και βέβαια την έκθεση των executive cars που πάντα προϋπήρχε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας, επειδή ξέρω ότι είναι και λίγο πιεσμένος τώρα με την έκθεση. Και λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και σας περιμένουμε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Είχα μια κουβέντα χθες το απόγευμα, φυσικά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μιας και είπαμε ότι πλέον οι πιο πολλές συζητήσεις περί αυτοκινήτων κυμαίνονται πάντα προς τα εκεί, προς την ηλεκτροκίνηση, η οποία έχει έρθει και εγκαθίσταται σιγά σιγά στις ζωές μας. Και διαπίστωσα ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πιστεύουν ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι αργά. Δηλαδή έχουν σαν επιχείρημα, ας πούμε, να αντιτάξουν στο θέμα βενζινοκινητήρων και ηλεκτροκινητήρων, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πιο αργά. Αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι γρήγορα και, για την ακρίβεια, είναι γρηγορότερα από αντίστοιχα ηλεκτροκίνητα μοντέλα. Για παράδειγμα, τώρα θα σας πούμε ότι το καινούριο μοντέλο που παρουσιάζει Honda το 2020, το αμιγώς ηλεκτρικό Honda E, φανταστείτε ότι θα εφοδιάζεται με ένα ηλεκτροκινητήρα το οποίο θα αποδίδει 136 ή 154 άλογα με μια ροπή που θα αγγίζει τα 315 νιούτον μέτρα. Μιλάμε για τιμές οι οποίες έρχονται από κινητήρες αρκετά υψηλών επιδόσεων. 1400 κυβικά με τούρμπο, με τέτοια, ή ντίζελ αντίστοιχων επιδόσεων, τα οποία όμως σε τόσο μικρό αυτοκίνητο όπως θεωρείται το Honda ή που είναι αυτοκίνητο πόλης, δεν τα βλέπεις πολύ εύκολα. Για του λόγου του αληθές, λοιπόν, η μπαταρία των 35,5 κιλοβατόρων θα προσφέρει μια αυτονομία 220 χιλιόμετρα την ώρα. Και σύμφωνα με τα στοιχεία, λοιπόν, που έχει δώσει η Honda, το πισωκίνητο Honda E θα επιταχύνει αποστάσει στα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε μόλις 8 δευτερόλεπτα. Φυσικά, πρέπει να γνωρίζετε ότι όπως και σε οποιοδήποτε κινητήρα, άμα θες το ηλεκτρικό αυτοκίνητο να σου βγάλει αυτά τα 8 δευτερόλεπτα ή να πηγαίνει σχετικά γρήγορα πάντα με το πόδι πατημένο αρκετά βαθιά, δεξιά, η κατανάλωση του ρεύματος που θα έχεις είναι πολύ μεγαλύτερη. Οπότε τα 220 χιλιόμετρα που λέει η αυτονομία δεν υφίσταται. Να το ξέρετε αυτό. Και επειδή στον κλάδο των μεταχειρισμένων η επιτίδη είναι πολύ, οι φορείς της αγοράς του μεταχειρισμένου αυτοκίνητου για πρώτη φορά συμφωνούν επιτέλους πως μόνο με την ποινικοποίηση του γυρίσματος των χιλιόμετρων αλλά κατά βαριά πρόστιμα θα μπορέσει η αγορά επιτέλους να συνέλθει από τις επιτίδιους. Επίσης είναι γνωστό πως σε πάρα πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το γύρισμα των χιλιόμετρων αποτελεί ποινικό αδίκημα και για το λόγο αυτό οι έμποροι μεταχειρισμένων σε εκείνες τις χώρες δεν τολμούν ούτε κατά διάνοια να σκεφτούν να παραπείσουν τα χιλιόμετρα στον κοντέρ στα αυτοκίνητα που πουλάνε. Αντίθετα, εδώ πέρα στην Ελλαδίτσα μας, το καθεστώς μέχρι τώρα ευνοεί τους επιτίδιους εμπόρους που γυρίζουν τα χιλιόμετρα αλλά και εκείνους που εισπράττουν προκαταβολές για ανύπαρκτα αυτοκίνητα που δήθεν θα φέρουν από το εξωτερικό. Όλα αυτά λοιπόν τα παραπάνω θα μπορούσαν να έχουν εξαλειφθεί ακόμα καλύτερα περιοριστεί, να πω, στο μικρότερο βαθμό, αν η συγκεκριμένη κυβέρνηση προχωρήσει στην ποινικοποίηση όλων των παραπάνω παράνομων ενεργειών, ώστε να προστατευτούν οι ανυποψίαστοι καταναλωτές και να επέλθει μια κανονικότητα στην αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Και μάλιστα οι ίδιοι οι έμποροι, οι οποίοι είναι σωστοί στη δουλειά τους και διατηρούν καταστήματα και δεν γυρίζουν τα χιλιόμετρα, έχουν ταχθεί υπέρ των υψηλών προστήμων αλλά και των λουκέτων ώστε να σταματήσει αυτή η καταρκύλα του κλάδου και επίσης να επιτέλους να υπάρξει ένας υγιής συνταγωνισμός. Και όπως μάλιστα τονίζουν στελέχη από την αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, το επάγγελμα τίνει να αφανιστεί καθώς οι επιτίδιοι και οι απαταιώνες έχουν υποκαταστήσει υγιές επιχειρήσεις. Επιπλέον έχουμε και το διαδίκτυο, το οποίο αποτελεί για πάρα πολλούς το κατάστημα πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, οι οποίοι πουλάνε αυτοκίνητα χωρίς καμία εγγύηση και χωρίς καμία μα καμία διασφάλιση της ποιότητας.
χωρίς να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές και εφορία και φυσικά κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία που παρέχει το ίντερνετ. Από την άλλη μεριά βέβαια, το γύρισμα των χιλιόμετρων έχει εξελιχθεί σε μάστιγα, όπου και σε αυτό το φλέγον θέμα οι επιτίδιοι επιβιώνουν όσες μηνύσεις και τους έχουν κάνει πελάτες, αφού η νομοθεσία είναι λυπής και μη αποτελεσματική. Βέβαια, μέχρι να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα, οι Έλληνες καταναλωτές θα ζουν στην αβεβαιότητα και οι επιτίδιοι έμποροι θα θησαυρίζουν και οι έμποροι αυτοκίνητων που θέλουν να είναι σωστοί απέναντι στους πελάτες και στο κράτος θα αγωνιούν κάθε μήνα αν μπορέσουν να κρατήσουν ανοιχτά καταστήματά τους. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, εμείς φτάσαμε στο τέλος και αυτού του safety car. Τελειώσαμε ομαλά, χωρίς τον Τάσο Κοτσάνη σήμερα δίπλα μου, καθότι είχε αναλυμένες υποχρεώσεις. Ευτυχώς εδώ πέρα ο φίλος μας ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης κάνει τα μέγιστα προς τον να με βοηθήσει στο δύσκολο έργο της μοναξιάς εδώ που έχω να αντιμετωπίσω. Λοιπόν, από μένα, να έχετε ένα καλό και safe Σαββατοκύριακο. Προσοχή λίγο τώρα στην πόλη λόγω της διεθνούς εκθέσεως με την κυκλοφορία σας στο κέντρο. Λίγο ψυχραιμία, μπόρα είναι, θα περάσει. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.